Είχαμε πει ότι θα μιλήσουμε χθες με τον κύριο Αθανάσιο Εξαδάκτυλο. Είναι ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου. Λόγω υποχρεώσεων του χθες εκτάκτων δεν μπορέσαμε, αλλά το κάναμε σήμερα τελικά. Οπότε είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή και τον καλημερίζουμε. Καλημέρα, κύριε Εξαδάκτυλε. Καλημέρα σας. Καλημέρα στις ακροάτριες και στους ακροατές σας επίσης. Να είστε καλά. Έχουμε το θέμα που έχει προκύψει αυτές τις τελευταίες μέρες. Καλά, το μείζον θέμα που έχουμε όλοι είναι και για εσάς κυρίως που είστε και γιατροί, ο κορονοϊός φυσικά. Αλλά και εμείς εδώ ως απλοί πολίτες που παρακολουθούμε μέσα από ραδιόφωνα και τηλεοράσεις όλη την διαδικασία περί των ιδιωτών γιατρών. Ακούμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να λέει ότι μόνο 8 τελικά πήγαν και ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση που ήταν ουσιαστικά και μια σύμβαση με κάποια χρήματα και κάποια, να το πω έτσι, εφημερίες, πληρωμένες, όλα αυτά που ακούσαμε και διαβάσαμε στην πρόταση. Ανησυχούμε γιατί λέμε τι γίνεται τελικά, δεν δίνουν σημασία, δεν τους νοιάζει, έχει γίνει κάτι λάθος, μήπως κάτι δεν ξέρουμε όλη την αλήθεια. Πιστεύω ότι θα μας βοηθήσετε να μας λύσετε αυτή την απορία, τι ακριβώς έχει συμβεί, γιατί ζητήσατε κιόλας να ανακαλέσει ο κύριος Πέτσας τη δήλωση που έκανε. Ναι, χθες βγήκε ανακοίνωση από το Υπουργείο που βάζει τα πράγματα στην πραγματική τους διάσταση. Υπήρξε μια άτυπη στιγμή την οποία βεβαίως θα την αντιπαρέλθουμε. Τώρα είναι ώρα μάχη για όλους, δεν θα καθίσουμε να ασχολούμαστε επί μακρόν γι' αυτό. Χθες υπήρξε επίσημη ανακοίνωση από το Υπουργείο. Η πραγματικότητα έχει ως εξής, ότι οι γιατροί οι οποίοι δήλωσαν παρόν εδώ και πάνω από 10 ημέρες είναι περισσότεροι από 210, δηλαδή είναι 170 στη Θεσσαλονίκη, 22 στην Αθήνα, 25 στη Λάρισα και σε όλους τους ιατρικούς συλλόγους υπάρχουν άνθρωποι που δήλωσαν παρόν. Την δεδομένη χρονική στιγμή το σύστημα είχε καταφέρει να ενσωματώσει 8. Αλλά δεν ήταν και 8, ήταν 13 τελικά. Αλλά τώρα αυτό ξέρετε αποτελεί παρελθόν. Η πραγματικότητα είναι ότι οι γιατροί έχουν όλη τη διάθεση να συνδράμουν στους συνανθρώπους τους, γιατί αυτό είναι το θέμα. Αντιλαμβάνονται ότι οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της μάχης εξαντλούνται και είναι έτοιμοι να τους βοηθήσουν. Η πολιτεία θα πρέπει να κάνει ορισμένες ρυθμίσεις για να διευκολύνει αυτή τη βοήθεια να φτάσει εκεί που χρειάζεται και οι ρυθμίσεις αφορούν παραδείγματος χάρη ότι θα πρέπει να υπάρχει μια ευελιξία, κάποιος να μην μπορεί να μην έχει τη δυνατότητα να διαθέσει όλο το χρόνο του, μπορεί να θέλει να διαθέσει το 50% του χρόνου του ή το 30% του χρόνου του και αυτό ήταν γίνει αποδεκτό διότι είναι καλύτερα να έχουμε ένα γιατρό για 4 μέρες και ένα άλλο για 4 μέρες παρά να ψάχνουμε έναν για 7 ημέρες και να μην τον βρίσκουμε. Όπως επίσης πρέπει να υπάρξει και ένα πλαίσιο για αυτούς οι οποίους δεν επιθυμούν να έχουν σύμβαση αλλά επιθυμούν να προσφέρουν εθελοντικά, να μπορούν να το προσφέρουν εθελοντικά. Γιατί ξέρετε η εθελοντική εργασία του γιατρού δεν είναι, έχει μια ευθύνη, έχει κάποια στοιχεία τα οποία πρέπει να υπάρχουν, να προβλεφθούν με κάποιον τρόπο. Είμαι βέβαιος ότι αυτά όλα θα γίνουν. Αυτό που καταλαβαίνω εγώ δηλαδή, ότι έγινε κάπως, να το πω, αυτό που λέμε λάθος συνεννόηση, δεν ήταν ακριβώς έτοιμα τα πράγματα και δεν είχαν δοθεί οι απαραίτητες εξηγήσεις ώστε να προχωρήσει γρήγορα και χωρίς να έχουμε έτσι αυτή την αντιπαράθεση που, όπως λέτε, είναι πια παρελθόν. Κοιτάξτε, δεν υπήρχε καμία αντιπαράθεση. Υπήρχε μία άστοχη δήλωση, απαντήθηκε με δήλωση δική μου, η οποία βάζει τα πράγματα στη θέση τους και χθες υπήρξε, αυτά όλα συνέβησαν προχθές, χθες υπήρξε δήλωση του Υπουργείου που περιέγραψε την πραγματικότητα η οποία είναι σύμφωνη με τα όσα σας λέω τώρα και με τα όσα έχω γράψει από προχθές. Αλλά είναι ένα θέμα το οποίο δεν είναι το κύριο θέμα αυτή τη στιγμή. Αν θα μπορούσε κανείς να επιλέξει κάτι από όλα αυτά για να σταθεί, είναι το γεγονός ότι μια ομάδα του πολιτικού φάσματος και μια ομάδα ανθρώπων έχουν επιτεθεί λεκτικά εναντίον αυτό το συναδέλφο που δείχνουν διάθεση. Αλλά και αυτό είναι ασήμαντο, και αυτό είναι ασήμαντο, διότι η πραγματικότητα είναι πολύ πιο πιεστική και εδώ τώρα θα δώσουμε όλοι το καλύτερό μας σε αυτό. Δεν θα καθόμαστε να ασχολούμαστε με όποιον προσπαθεί να μας παρασύρει σε ασήμαντότητα. Νομίζω ότι αυτό σωστό θα ήταν, γιατί ξέρετε, πλήττεται και η εμπιστοσύνη των πολιτών απέναντι στους γιατρούς, όταν βλέπουν δηλαδή κάτι που έχει μια πολιτική προέκταση. Θα έλεγε ότι ίσως δεν θα έπρεπε να είναι έτσι, και αυτή τη στιγμή να έπρεπε να είμαστε όλοι ενωμένοι προκειμένου να αντιμετωπίσουμε κάτι πολύ μεγαλύτερο από εμάς αυτή τη στιγμή, όπως την πανδημία. Οπότε μάλλον. Αλλά όταν βγαίνει μια μερίδα του πολιτικού φάσματος και λέει ότι αυτούς δεν τους θέλουμε και δεν τους χρειαζόμαστε και αυτοί είναι οι άνθρωποι που έρχονται και λένε εδώ είμαστε να στηρίξουμε, καταλαβαίνετε ότι έχει
έχει ευθύνη αυτό που το έχει κάνει. Δεν είναι δηλαδή κάτι γενικό και αόριστο, αλλά ας το ξεπεράσουμε. Άλλο θα ήθελα να σας ρωτήσω λοιπόν, για να το ξεπεράσουμε αυτό, δεν θα συνεχίσω, αλλά ήθελα να ρωτήσω σχετικά με τα εμβόλια. Ακούμε επίσης ως πολίτες πάρα πολλά. Ακούμε μάλιστα και για εμβολιασμό που θα μπορούσε να γίνει ίσως το τέλος Δεκεμβρίου ή αρχές Γενάρη. Υπάρχουν αρκετά εμβόλια που παρουσιάζουν ένα μεγάλο ποσοστό επιτυχίας και υπάρχει και κόσμος ο οποίος δεν είναι εμβολιοφοβικός, για να το πω έτσι, κάθε άλλο. Απλά φοβάται σε σχέση με το πόσο τελικά έχουν ή δεν έχουν εξεταστεί όλα τα θέματα των παρανεργιών που θα μπορούσε να έχει και αν είναι τελικά επικίνδυνο ή όχι να κάνει το εμβόλιο τώρα, εδώ κοντά. Κοιτάξτε, θα σας πούμε καταρχάς ότι αυτή τη στιγμή δεν βρισκόμαστε στην χαρούμενη με ώρα να ανακοινώσουμε ημερομηνία παραλαβής του εμβολίου. Mm-hmm. Ούτε έχουμε εμβόλιο το οποίο να έχει εγκριθεί αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Έχουμε πολλά εμβόλια τα οποία είναι σε πολύ προχωρημένη φάση. Έχουμε κάθε λόγο να ελπίζουμε ότι θα πάμε πολύ γρήγορα και θα το έχουμε πολύ σύντομα κοντά μας, αλλά κανείς δεν μπορεί να σας πει ότι περάστε μετά από 15 μέρες να εμβολιαστείτε. Mm-hmm. Τώρα, σε ό,τι αφορά το θέμα του αν το εμβόλιο αυτό είναι επαρκώς δοκιμασμένο ή όχι. Δεν έχουν παρακαμφθεί καμία από τις διαδικασίες τις απαραίτητες ασφαλείας και δραστικότητας του εμβολίου για να λέει κανείς κάτι τέτοιο και να το υποθέσει. Και για να μην το μακρηγορούμε το πράγμα, εμείς που θα καλέσουμε τους ανθρώπους να εμβολιαστούν, εμείς θα εμβολιαστούμε πρώτοι. Για να μην δηλαδή να μην ταλαιπωρούμαστε. Τώρα, τα εμβόλια γενικώς έχουν υπάρξει θύματα της επιτυχίας τους, διότι το αντιεμβολιαστικό κίνημα, το οποίο είναι ένα κίνημα ανοήτων, θα πρέπει να σας πω έτσι, και δυστυχώς για την ανθρώπινη ανοησία δεν υπάρχει εμβόλιο, έχει αναπτυχθεί από τη στιγμή που τα εμβόλια έχουν δράσει αποτελεσματικά. Δηλαδή όταν οι ασθένειες μάστιγε και οι άνθρωποι που φέραν τα στίγματά τους εξαφανίστηκαν από τις κοινωνίες μας, εμφανίστηκε το αντιεμβολιαστικό κίνημα. Θέλω να πω δηλαδή ότι πριν από 40 χρόνια ή 30 χρόνια, όταν η πολιομιελίτιδα αποτελούσε αιτία θανάτου των ανθρώπων και κυκλοφορούσε στις κοινωνίες άνθρωποι σακατεμένοι από την πολιομιελίτιδα, δεν υπήρχε πιθανότητα να ακούει κανείς αυτά τα έξυπνα που ακούγονται τελευταία για τα εμβόλια. Το ίδιο ίσχυε και για την ευλογιά που εκριζώθηκε και για άλλες ασθένειες. Τα εμβόλια είναι η μεγαλύτερη προσφορά της επιστήμης στον άνθρωπο και μάλιστα θεωρείται ότι το καθαρό νερό και τα εμβόλια έχουν σώσει περισσότερες ζωές στον πλανήτη από ό,τι έχει σώσει όλη η άλλη ιατρική μας. Και νομίζω ότι το καταλαβαίνουμε αυτό αν δούμε τι συμβαίνει τώρα και πώς περιμένουμε ότι έχουμε έναν ιό, ένα φάρμακο δεν υπάρχει να το αντιμετωπίσει προφανώς και πώς περιμένουμε όλο το εμβόλιο για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε ξανά ως κοινωνία, έτσι. Όλος ο πλανήτης. Και να ισορροπήσουμε και ψυχολογικά, γιατί ξέρετε, mm-hmm. μέχρι πριν από 2 μήνες θέλαμε να πιστεύουμε, μάλλον κάποιοι θέλαν να παρασταίνουν τους ανθρώπους να πιστεύουν ότι ο κίνδυνος δεν υπήρχε. Και εμείς τώρα τι ζούμε τις τελευταίες μέρες. Ζούμε μία συντριβή αεροσκάφους καθημερινά. Πραγματικά. Οι άνθρωποι που πέθαναν τις τελευταίες μέρες στη χώρα μας από τον ιό ισοδυναμούν με μία συντριβή αεροσκάφους κάθε μέρα. Έχετε απόλυτο δίκιο και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το καταλάβουμε. Δηλαδή δεν είναι εύκολο πράγμα γιατί δεν είναι και απλοί αριθμοί. Πίσω από αυτό βρίσκονται κάποιοι συγγενείς που μπορούν να είναι και δεκάδες για κάθε άνθρωπο, οι οποίοι θρηνούν, οι οποίοι μπαίνουν σε μια διαδικασία. Γιατί δεν είναι μόνο τα νούμερα έτσι όπως τα βλέπουμε, είναι ανθρώπινες ζωές στην πραγματικότητα. Βεβαίως. Και ανθρώπινες ζωές οι οποίες χάνονται και με έναν πολύ άδικο τρόπο και πολύ άσχημο τρόπο μέσα σε μια μοναξιά και που τους αποκαιρετά κανείς μέσα σε μια μοναξιά με ένα πολύ άδικο τρόπο. Ακριβώς. Είναι και ο τρόπος πάρα πολύ άγριος, θα έλεγα, και για αυτόν που βρίσκεται μέσα στο νοσοκομείο και για τους δικούς του που είναι έξω και δεν μπορούν να τον δουν, γιατί απαγορεύεται φυσικά, όπως είναι λογικό, αλλά το συνέστημα δεν μπορεί να καμφθεί. Εσείς είστε αισιόδοξος, κύριε Εξεδάκτηλε, πώς θα βλέπετε τα πράγματα να εξελίσσονται και με βάση όλη την ενημέρωση που έχετε και για τον εμβολιασμό και τα εμβόλια μάλλον που έχουν βρεθεί, είναι αρκετά από ό,τι φαίνεται και αρκετά επιτυχημένα μέχρι στιγμής τα αποτελέσματα έτσι όπως ανακοινώνονται. Κοιτάξτε, πιστεύω ότι η επιστήμη θα νικήσει αυτό το κίνδυνο. Έχω εμπιστοσύνη. Αυτό το πιστεύω και πιστεύω ότι επίσης αυτή όλη η θύελα που ζούμε
θα έρθει ένα τέλος. Αυτό είναι σίγουρο ότι θα συμβεί. Το θέμα είναι ότι μέχρι να πούμε σε εκείνο το σημείο, να κάνουμε όλοι ό,τι καλύτερο μπορούμε για να προφυλαχτούμε και να προφυλάξουμε και τους γύρους μας, έτσι ώστε το τίμημα που θα έχουμε πληρώσει να είναι το μικρότερο δυνατό. Και να σας πω ότι δεν αναφέρομαι μόνο στο τίμημα που αφορά την υγεία και την ανθρώπινη ζωή, αλλά και το οικονομικό τίμημα, διότι αυτά, ξέρετε, πηγαίνουν νομίζω παράλληλα. Ναι, δηλαδή, όσο πιο συνεπείς είμαστε τα περιοριστικά μέτρα και όσο πιο γρήγορα θα θέσουμε τον ιό, τόσο πιο γρήγορα θα λήξουν τα μέτρα και τόσο πιο γρήγορα θα παρέχουν τις δραστηριότητές μας για να υποστούμε τη μικρότερη δυνατή ζημιά. Σε αυτό αναφέρω. Απλώς τώρα έχουμε και την αίσθηση αυτή του τρίτου κύματος που από ό,τι λέγεται από τους γιατρούς, από εσάς δηλαδή, όχι εσάς προσωπικά, αλλά τους γιατρούς, ότι θα είναι αρκετά δύσκολο. Έχουμε κάποια έτσι, αίσθηση γι' αυτό, για το πώς, τι περιμένουν οι γιατροί να δουν, δηλαδή τι άλλο πια μπορεί να συμβεί με αυτόν τον ιό στο τρίτο κύμα. Ένα-ένα. Να ξεπεράσουμε το πρώτο κύμα, να πάρουμε δύο ανάσες. Ακριβώς αυτό. Και εμείς και εσείς που μας ακούτε. Και αν τυχόν βρεθούμε μπροστά σε τρίτο κύμα, θα έχουμε την εμπειρία δύο κυμάτων ή θα το παλέψουμε και αυτό. Αλλά γιατί πάνω που πούμε να πούμε βόηθα Παναγιά μου, λέμε ο Χθέ μου, ας πούμε. Και η δική μας ψυχολογία επηρεάζεται. Ιστορικά βεβαίως υπήρξε στις αντίστοιχες πανδημίες και ένα τρίτο κύμα, το οποίο προσδιορίζεται στα τέλη Ιανουαρίου περίπου, με βάση τα ιστορικά στοιχεία. Αλλά δεν ζούμε 100 χρόνια πριν, έχουμε άλλες δυνατότητες, έχουμε άλλες αναλύσεις, περιμένουμε να είμαστε λίγο καλύτερα. Ας αφήσουμε το τρίτο κύμα να το συζητήσουμε όταν θα έχουμε τελειώσει το δεύτερο και όταν τέλος πάντων κάπου θα φαίνεται ορατό. Σε κάθε περίπτωση να ξέρουν όλοι όσοι μας ακούν ότι γίνεται προετοιμασία και για αυτό το τρίτο, και για αυτό το τρίτο το κύμα, εάν και εφόσον παρουσιαστεί, αλλά να πάρουμε μια ανάσα, θα μεσολαβήσουμε Χριστούγεννα. Ωραία. Θα μείνουμε σε αυτό λοιπόν και με την, ας το πω, συγκρατημένη έτσι αισιόδοξη οπτική, ότι καλύτερα να αντιμετωπίσουμε τα πράγματα την ώρα που έρχονται και να είμαστε έτοιμοι για τα επόμενα, αν και όταν θα έρθουν, όχι να ζούμε με το έρχεται και το τρίτο, έρχεται και το τρίτο, για να παίρνουμε λίγο τα πάνω μας και εμείς και εσείς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Εξαδάκτηλε, να είστε καλά. Ευχαριστώ. Καλή δύναμη και καλή συνέχεια, εύχομαι.